Εξ' Παπαχελά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Είναι διεθνώ απομονωμένη, έχει λίγου συμμάχου, έχει προβλήματα στην οικονομία τη και βεβαίω έχει μπροστά τι κάλπε. Πώ να διαβάσουμε τι σημερινέ εξελίξει, Δύο πράγματα έγιναν σήμερα. Από τη μία, αυτή, αυτό το πάγωμα μια αυτο το ήδη συμφωνία Ελλάδα-Τουρκία για το μεταναστευτικό. Και από την άλλη, αυτή η κίνηση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να θέσει σε ετοιμότητα. Μία δύναμη στο Αιγαίο. Κύριε, νομίζω ότι αν τα πάρει από μόνο τη αυτά τα γεγονότα, δεν είναι και τίποτα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπω πολύ σωστά έπεσε, είναι μια ήδη παγωμένη συμφωνία. Τι δείχνει όμω αυτό το πράγμα, ότι για πρώτη φορά η Τουρκία αρχίζει ένα τικ ε, για τάκ. Δηλαδή, όταν ε, θεωρεί ότι υπάρχει μια κακή απόφαση για του 8, λέει, Ωραία, και εγώ σα κάνω κάτι σαν, σαν αντίπεινα, που είναι mm. η ακύρωση αυτή τη συμφωνία, που δεν έχει πρακτική σημασία, έχει όμω ψυχολογική σημασία. Το ίδιο πράγμα είναι ότι όταν εμεί κάνουμε την άσκηση ε, καταιγίδα, εν πάση τόση, οι Τούρκοι απαντάνε με μια ανακοίνωση που είναι πολύ ασυνήθιστη, δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, λέγοντα ότι και εμεί παίρνουμε έκτακτα μέτρα στο Αιγαίο. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα εφησυχασμό, αν θε, ε, στην Αθήνα και σε διπλωμάτε, σε στρατιωτικού κτλ. Ε, ότι τα πράγματα θα ήταν ήρεμα με την Τουρκία μέχρι τι εκλογέ. Ε, τώρα αρχίζουν και ανησυχούν ότι ξαφνικά η Ελλάδα μπαίνει στο προεκλογικό mm -hmm. παιχνίδι και ότι αρχίζει να ανεβάζει το θερμόμετρο ο κ. Σεντόγκαν, έχοντα κάτι στο νου. Τι, θα το δούμε αργότερα. Ε, ενέχει και μήνυμα στι Βρυξέλλε η σημερινή κίνηση για μ, πάγωμα αυτή τη έστω όπω είπαμε παγωμένη συμφωνία. Δηλαδή, μήπω τα λέει στην ύφη να τα ακούει υπεθερά, δεδομένου ότι και οι Ευρωπαίοι μα έχουν στηρίξει και μα έχουν στηρίξει ανοιχτά στο θέμα των 8. Ε, δεν νομίζω. Νομίζω ότι κυρίω η πίεση είναι, είναι, απέναντι στην, στην Αθήνα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχει πάρει προσωπικά ο κύριος Ερντογάν αυτό το, το θέμα. Και πα περιπτώσει, για πρώτη φορά έχει αρχίσει να πουλάει πάλι ο εθνικισμό απέναντι στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Δεν το είχαμε δει όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Ερντογάν στην εξουσία. Τώρα πουλάει και το χρησιμοποιεί και η αντιπολίτευση. Οπότε εκλογέ είναι, λίγο καιρό έχουμε, δύσκολα φαίνουν τα πράγματα για τον κύριο Ερτογάν. Νομίζω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Και γίνονται και εδώ μία σειρά από και σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφει και εκείνοι δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Ειδικά τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι την ημέρα των εκλογών. Σε πολύ.